Βρισκόμαστε καθοδόν προς τη Μεγάλη Εβδομάδα, προς το πάθος του Κυρίου μας και την Ανάστασή Του, με ιδιαίτερες συνθήκες, όχι όπως τις περσινές, αλλά όχι και όπως τον παλιό καλό καιρό. Παρά τα αυτά όμως, το Πάσχα είναι του Χριστού, το Πάσχα είναι των χριστιανών, το Πάσχα είναι των Ορθοδόξων και οι άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τον Θεό δεν πτωούνται από καμία δυσκολία και από καμία δοκιμασία. Και εν μέσω πανδημίας, και εν μέσω πένθους, για όσους έχουν πένθος, και εν μέσω αρρώστιας, και εν μέσω κάθε δυσκολίας, και πάλι θα ακολουθήσουμε τον Χριστό στο δρόμο προς το πάθος και στην Ανάστασή Του. Σε αυτό το ταξίδι δεν έχουμε σύνοδό μας μόνο την προσευχή, ούτε μόνο τις ιερές ακολουθίες, που είναι τα πρώτα και βασικά για μας, τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, αλλά έχουμε και τον πολιτισμό, την παράδοσή μας. Και μάλιστα σε μία περίοδο που ο πολιτισμός έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα, καθώς όλη σχεδόν την περίοδο, όλες οι μορφές πολιτισμού δεν μπορούν να ασκηθούν με τον τρόπο της αμεσότητας. Γιατί ο πολιτισμός διαδικτυακά δεν μπορεί να εκφραστεί. Έτσι λοιπόν, η φετινή μας προπασχάλια, όπως τη λέμε, εκδήλωση της Μητροπόλεως μας, έχει ιδιαίτερο χρώμα και ιδιαίτερο χαρακτήρα. Αφενός μεν θα γίνει τηλεοπτικά, διαδικτυακά και ραδιοφωνικά, θα γίνει με όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, με όλα τα μέτρα ασφαλείας, με όλους τους συμμετέχοντες, αλλά θα έχουμε και μια παρηγοριά, μια ιδιαιτερότητα, μια έξτρα χαρά που την έχουμε ανάγκη αυτή την περίοδο. Ένας πολύ καλός φίλος και πνευματικός μου αδερφός, διακεκριμένος και γνωστός και δημοφιλής στην νεολαία ηθοποιός, ο Θανάσης Βυσκαδουράκης, θα συνοδεύσει τα μουσικά μας σχήματα, τους ιεροψάλτες μας, τους μουσικούς μας, τα παιδιά μας και θα ομορφύνει αυτό το ταξίδι για να μυσταγωγηθεί και ο ίδιος μέσα σε αυτό το κλίμα, αλλά και για να ζήσουμε όλοι μαζί αυτή τη μυσταγωγία, γιατί το Πάσχα είναι όλων των Ελλήνων. Δεν εξαιρείται κανένας. Είναι όλων των Ρωμιών, είναι όλων του γένους, είναι όλων των Ορθοδόξων όπου γης. Έτσι λοιπόν, τον συγχαίρω και τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, που ανιδιοτελώς και αφιλοκερδώς δέχτηκε την πρόσκλησή μου. Συγχαίρω τα παιδιά μας, όλα ανεξαιρέτως, το Σύλλογο Ιεροψαλτών της Θεότιδος, το Οδείο Γερμανός ο Μελωδός, το διευθυντή του, όλους τους μαθητές, τις μαθήτριες, αλλά και όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας. Η χαρά μου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Νομίζω, δεν ξέρω τι λόγια να πω για να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Σιμεών. Χτες με φιλοξενήσαν εδώ στην αγκαλιά τους. Ήταν μία από τις πιο ευτυχισμένες μέρες. Πήρα σήμερα το πρωί τηλέφωνο στη γυναίκα μου. Ένα βράδυ που δεν κοιμήθηκα. Ήθελα πολύ με πολύ αγάπη να συμμετάσχω σε αυτή την εκδήλωση που κάνουν για τα Άγια Πάθη, για αυτή τη μεγάλη εβδομάδα, για τη Σταύρωση του Κυρίου, την Ανάσταση του Κυρίου. Και είχα πολύ αγωνία ώστε να μην τους διαψεύσω. Οργανωθήκαμε όλοι. Κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Είμαι πολύ ευτυχής που συμμετέχω και με ένα μικρό κομμάτι και εγώ της Λαμίας και χαίρομαι που ο Σεβασμιότατος παίρνει τα θρησκευτικά του καθήκοντα, αγαπάει πάρα πολύ την νεολαία, αγαπάει πάρα πολύ τον τόπο παρόλο που είναι νεοφερμένος και εξεπλάγει όταν μέσα σε 1,5 χρόνο έχει κάνει τόσα θαύματα εδώ στην πόλη που λέγεται Λαμία. Τα καμαρώνω, τον συγχαίρω, εύχομαι ο Θεός να του δίνει δύναμη γιατί έχει ανάγκη ο κόσμος, εμείς οι άνθρωποι και πόσο δε τώρα με την πανδημία, έχουμε ανθρώπους που να κάνουν ένα βήμα μπροστά. Να μας παρασύρουν προς την αγάπη του Χριστού, προς τη δημιουργία, προς την πνευματικότητα και αγάπη προς την νεολαία. Χαίρομαι που συμμετέχω στην εκδήλωση και εγώ σαν νέος, παρόλο που έχω μεγαλώσει. Και τον ευχαριστώ και θα είμαι πάντα κοντά του και από εδώ και πέρα θα επισκέπτομαι συχνότερα τη Λαμία. Τον ευχαριστώ πολύ. Σας δίνει δύναμη ο Θεός και εμείς να σας καμαρώνουμε.